Σας καλωσορίζω και εγώ από την πλευρά μου. Όπως βλέπετε, ο Δήμος σήμερα με αυτή την παρουσία, δηλαδή βλέπετε ότι είναι εδώ μπροστά σας όλες οι δημοτικές παρατάξεις, μειοψηφίας, δεν κάνει τίποτα άλλο ο Δήμος Ναυπλίων από το να προασπίζεται το αναφέρετο αγαθό και δικαίωμα το οποίο έχει ο πολίτης μας, ο συμπολίτης μας, στο αγαθό της υγείας. Ένα αναφέρετο δικαίωμα, το οποίο είναι υποχρέωση του κράτους. Και μάλιστα, σε μία εποχή κατά την οποία το κράτος ζητάει από τον πολίτη να πληρώνει τους φόρους του, ζητάει να πληρώνει τις ασφαλιστικές του εισφορές, αλλάζει τα συνταξιοδοτικά όρια, συμπιέζει τον πολίτη, ο πολίτης βάζει πλάτη, αλλά στη δική του υποχρέωση να παρέχει το βασικό αγαθό της υγείας, δυστυχώς το κράτος είναι ελλειμματικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ουσιαστικά βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμασταν και πριν από μερικά χρόνια, το 2011, όταν και πάλι είχαμε τα ίδια προβλήματα. Εμείς σαν Δήμος, αυτό το οποίο κάνουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο Δήμος Ναυπλίων δεν είναι ο καθήλυνα αρμόδιος να λύσει αυτό καθεαυτό το πρόβλημα, όμως είναι ο καθήλυνα αρμόδιος να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των δημοτών, των συνδημοτών μας. Άρα αυτό που κάνουμε εμείς είναι πρώτον, επικοινωνούμε το πρόβλημα, αναδεικνύουμε το πρόβλημα, όπως το κάναμε και παλιότερα. Και μάλιστα, επειδή, όπως ανεφέρθηκε προηγουμένως από τον κύριο Δήμαρχο, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τον αρμόδιο υπουργό, κλιμακώνουμε τις προσπάθειές μας με την συγκέντρωση που και εγώ από την πλευρά μου καλώ όλους και όλες τη Δευτέρα, 16 του μηνός, 10 η ώρα, στο νοσοκομείο. Άρα ο Δήμος κάνει ό,τι μπορεί στα πλαίσια των δυνατοτήτων του. Όμως, επί της ουσίας, το πρόβλημα είναι οικονομικό. Η μία πτυχή είναι αυτή και η δεύτερη πτυχή είναι θέμα διοίκησης. Δύο είναι λοιπόν τα προβλήματα. Το οικονομικό, το γεγονός δηλαδή ότι δεν υπάρχουν χρήματα, και το δεύτερο είναι η έλλειψη σοβαρούς διοικήσεως. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο και θα πάω στο πρώτο και θα κλείσω με αυτά γιατί δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Σε ό,τι αφορά τη διοίκηση, δεν είμαι εγώ αυτός, ούτε εμείς είμαστε εδώ, που θα κρίνουμε τον συγκεκριμένο διοικητή της ενιαίας διοίκησης. Δεν μ' αρέσει να το κάνω και δεν θα το κάνω. Όφιλε όμως και αυτός ο διοικητής και κατά τη γνώμη μου όλοι οι διοικητές των νοσοκομείων της χώρας για λόγους στοιχειώδους πολιτικής ευτυχίας να είχαν υποβάλει τις παραιτήσεις τους όταν άλλαξε η κυβέρνηση. Έτσι γίνεται. Εγώ τουλάχιστον αυτό θα έκανα αν είχα τοποθετηθεί από μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Πέρα και έξω από κόμματα, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε. Αν τώρα η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου κρίνει ότι ένας διοικητής είναι καλός, εν συνεχεία ας τον κρατήσει. Όφυλαν όμως να είχαν υποβάλει τις παραιτήσεις τους, να διευκολύνουν το θέμα της διοικήσεως των νοσοκομείων. Κάτι το οποίο δεν το έχουν κάνει. Με αποτέλεσμα, όπως μας είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κύριος Κωστακιώτης, ο υποδιοικητής της 6ης ΥΠΕ, δεν μπορούν να αλλάξουν τους διοικητές. Άρα αυτό είναι το ένα. Τώρα, στο οικονομικό. Ζητάω, το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζητάμε όλοι μας ένα νούμερο. Να μας πούνε, να κάτσουν κάτω και να υπολογίσουν το κόστος της αξιοπρεπούς λειτουργίας του νοσοκομείου. Να μιλάμε με νούμερα σε αυτόν τον τόπο κάποτε. Για να ξέρουμε γιατί συζητάμε. Και από εκεί και πέρα να δουν αν μπορούν αυτά τα χρήματα να βρεθούν είτε από το ΕΣΠΑ είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Θα πρέπει να αναζητηθούν και κάποιες ευθύνες για μας. Πρώτα απ' όλα, γιατί χάθηκε 1.340.000 που είχε προϋπολογιστεί για το προηγούμενο ΕΣΠΑ και αφορούσε τον εξοπλισμό του Γενικού Νοσοκομείου Ναυπλίων, εκεί κάποιοι πρέπει να απαντήσουν. Και δεύτερον, σύμφωνα με την απάντηση που έδωσε πρόσφατα ο κ. Στεφάκης και τη διάβασα, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων υπήρχε από το 2013 προϋπολογισμένη πίστοση για τον εξοπλισμό και τον εξεχρονισμό του εξοπλισμού του νοσοκομείου Ναυπλίων το ποσό του 1.377.480 ευρώ. Αυτοί οι δύο πόροι από τους οποίους μπορούν να προέρχουν χρήματα, γιατί δεν αξιοποιήθηκαν. Και εν πάση περιπτώσει, ας έρθουν να μας πούνε με ποιο τρόπο από εδώ και πέρα
έχοντας υπολογίσει το ποσό που πρέπει να χρησιμοποιηθεί, μπορεί πραγματικά να χρησιμοποιηθεί, να χρησιμοποιηθούν οι πόροι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Κλείνοντας, θέλω για άλλη μια φορά να ξανακαλέσω τους πάντες σε αυτή την κινητοποίηση. Εμένα γνωρίζετε τη θέση μου, ότι γενικά έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν ότι απογοητεύομαι μερικές φορές από το γεγονός ότι έχουν γίνει πολλές κινητοποιήσεις και δεν έχει υπάρξει αποτέλεσμα. Όμως είμαστε υποχρεωμένοι από την άλλη πλευρά να το κάνουμε. Για το μέλλον των παιδιών μας, γιατί το αγαθό της υγείας είναι υπέρτατο αγαθό και θα ήταν από πλευράς κράτους υπέρτατη υποχρέωση αυτό το αγαθό να το εκπληρώνει. Σας ευχαριστώ πολύ.